Ημίν δε λέγω της λυπής της εν θυατήρης, όσοι ουκ έχουσι την διδαχήν ταύτην, ήτινες ουκ έγνωσαν τα βαθέα του σατανά ως λέγουσιν. Ου βάλω εφημάς άλλο βάρος, πλην ο έχετε κρατήσατε άχρης ου αν ίξω. Ήδη αναλύσαμε, αγαπητοί μου, την παρελθούσα Κυριακή, ποια είναι αυτά τα βαθέα του σατανά και ποιοι είναι οι παραχειρώμενοι στα βαθέα του σατανά. Είναι πάσα γνωστικής χρειάς αίρεσης ή σωματείων ή σύλλογος, ό,τι θέλετε πείτε, ένα εκ των οποίων είναι και ο μασονισμός, που είχαμε δια πολλών αποδείξει δια των ιδίων των ντοκουμέντων ότι είναι γνωστικής διαστάσεως, την οποία, των οποίων γνωστικισμών ο Κύριος καταδικάζει, όπως ομοίως και η θεοσοφία. Εξάλλου η θεοσοφία υπάρχει και μέσα εις των μασονισμών. Όλα αυτά ο Κύριος, είδαμε, τα χαρακτηρίζει ως βαθέα του σατανά. Εκείνοι που παρασύρονται είναι δυστυχώς βαπτισμένοι χριστιανοί, και οι οποίοι τελικώς όχι μόνο βεβηλώνουν δια της αποστασίας των το χρίσμα του Αγίου Πνεύματος που επήραν, αλλά σιγά σιγά όσο προχωρούν στις μύσεις τόσο και περισσότερον εχθρικοί καθίστανται κατά της Εκκλησίας και επιτίθενται κατά της Εκκλησίας, η οποία τους ανεγέννησε, η οποία τους ζωοποίησε πνευματικά, και τώρα εναντίον της χαλκεύουν τα πάντα. Είναι γνωστό πως σκέπτεται ο μασονισμός εναντίον της Εκκλησίας. Αν ήταν δυνατόν να μην δουν χριστιανό στα μάτια τους. Θυμούμε, αγαπητοί μου, ιδίης όμαση, με τα ίδια μου τα μάτια. Κάποτε, σας το έχω ξαναπεί πολύ παλιά, ήμουν έφηβος και το θυμούμε, θα μου μείνει αλυσμόνητο. Έπεσε στα χέρια μου ένα μασονικό βιβλίο που ήταν κάποιου γνωστού μας μακαρίτου, και η μάνα του, νέος πέθανε αυτός, και η μάνα του μοίραζε τα πράγματα του γιού της, του μακαρίτου, και είχε δώσει και στη μητέρα μου ένα βιβλίο. Λέει, πάρε αυτό για το γιο σου που διαβάζει. Γράμματη γυναίκα ήταν η μάνα του, καλή γυναίκα. Ο γιος ούτε το ξέραμε, ούτε το είχαμε υποπτευθεί ποτέ, γνωστός μας, είπε ο πολύ γνωστός μας, ότι αυτός ήταν ο τέκτον μασόνος. Εγώ άρχισα να το διαβάζω το βιβλίο αυτό. Επειδή δεν σημειώσατε ότι για πρώτη φορά το θέμα του μασονισμού το είχα διαβάσει στον Μακαρίτη, τον Τρεμπέλα, το βιβλίο του περί μασονισμού, εις ηλικία 16 ετών, είχα κάποια ενημέρωση και θυμούμε ότι αφού το σκάλισα πολύ το βιβλίο και τα λοιπά, είχε στην αρχή ενός κεφαλαίου, μάλιστα εκεί το αριστερά, θυμούμε και την θέση, λέγει, είχε ένα όμικρον κεφαλαίο με μία δασία και έλεγε, εάν εγνώριζαν οι χριστιανοί τι σημαίνει αυτό το σύμβολο, θα μας έκαιαν ζωντανούς. Το διάβασα με τα μάτια μου, αγαπητοί μου. Σας το λέγω αλήθεια. Και θυμούμαι, το πήρα το βιβλίο αυτό, είχα λίγο θορύβηθει και πήγα σε έναν φίλον του Μακαρίτου και του λέγω, και κοιτάξτε, γιατί εγώ δεν μπορούσα ποτέ να φανταστώ ότι ο Μακαρίτης ήταν μασόνος. Μόλις το είδε στα χέρια μου το βιβλίο, αγαπητοί μου, μου το άρπαξε και το εξαφάνισε. Το εξαφάνισε. Δεν το έχω στα χέρια μου. Για να σας δείξω πώς σκέπτονται οι τέκτονες, αλλά το έχουμε δει και στα πράγματα, πόσο στρέφονται εναντίον της Εκκλησίας του Χριστού, επειδή ακριβώς είναι θρησκεία. Και μάλιστα τι θρησκεία? Δαιμονική, βεβαίως. Πάσα θρησκεία έξω του χριστιανισμού είναι δαιμονική θρησκεία, κατασκεύασμα του διαβόλου. Αλλά όλος και κατεξοχήν ο μασονισμός, ο οποίος είναι κατά των χαρακτηρισμών του Κυρίου τα βαθέα του σατανά, αντιλαμβάνεστε πως μπορεί αυτοί οι άνθρωποι, εφόσον είναι θρησκεία, ανταγωνιζομένοι των χριστιανισμών, πως πρέπει να αισθάνονται για τον χριστιανισμό και για τους χριστιανούς. Αλλά προς εκείνους οι οποίοι δεν παρεσύρθησαν εις την επιστολή που σημειώνει ο Κύριος και οι οποίοι ευρίσκονται περί των επίσκοπων,
ημίν δε λέγω, σε εσάς λέγω, της λυπής στους υπολείπους, της ενθυατήρης που κατοικείται στα θυάτυρα, όσοι δεν έχουν την διδαχή ταύτην, όσοι δεν έχουν αυτή την διδαχή, δεν παρεσύρτησαν ή την εσού κέγνωσαν τα βαθέα του σατανά ως λέγουση, ώστε τώρα στρέφεται προς τους λοιπούς. Πρώτα εστράφει προς τους, προς εκείνους που είχαν παρασυρθεί από την γυναίκα Ιεζάβελ, το σύμβολο της αποστασίας και του δαιμονισμού. Τώρα προς τους πιστούς. Ημίν δε λέγω της λυπής, σε εσάς τους λυπούς, τους λίγους, σε εσάς που δεν παρασυρθήκατε, σε εσάς που μείνατε αποτείνομαι. Έναν αλήθεια, ότι πάντοτε θα μένει μια μερίδα του Κυρίου πιστή. Είναι η Ορθόδοξος Εκκλησία, παρόλα στα περιπετίας του σκάφους της, παρόλα τα κακοπαθίας της μέσα στο πέλαγος της ιστορίας, όμως η Εκκλησία θα μένει πάντοτε η Ορθόδοξος πιστή εις τον Χριστόν. Βεβαίως θα την αποτελούν οι λοιποί, δηλαδή οι υπόλοιποι, οι σταθεροί, οι σωστοί χριστιανοί, αυτοί που δεν παρασύρονται από τους ποικίλους ανέμους της κάθε εποχής και τα τεχνάσματα της κηδείας των πονηρών ανθρώπων. Θα μένει λοιπόν το υπόλοιπο, το λίμα. Αυτοί που δεν καμπτούν τράχυλον και γόνι εις τας ποικίλας μορφάς και εκδόσεις της ψευδοθεότητας του Βάαλ. Και να τι λέγει πάνω σε αυτό η Αγία Γραφή, ο Απόστολος Παύλος, Ρωμαίους 11,4-5. Κατέλειπον εμ' αυτό, λέγει ο Θεός, επτακισχυλίους άνδρας, ήτινες ούκαι κάμψαν γόνι το Βάαλ, ουδοούν και εν τον ίν καιρό λίμα κατεκλογήν χάριτος γέγονεν. Ο Απόστολος, γράφοντας τους Ρωμαίους την επιστολή του, θυμάται εκείνο το παλιό περιστατικό που αναφέρουν τα βασιλείων με τις περιπέτειες του προφήτη Ηλία στο βόρειο βασίλειον, που ο βασιλεύς του βορείου βασιλείου, ο Αχάβ, με την Ιεζάβελ, τη φοβερή εκείνη γυναίκα, το πρωτότυπο, αλλά και αυτή θύμα της ειδωλολατρίας της, γιατί στην πραγματικότητα πίσω και από αυτήν ήταν ο διάβολος. Ο λαός είχε παρασυρθεί εις τη λατρεία του Βάαλ. Και ο προφήτης Ηλίας, γεμάτος παράπονο, στρέφεται προς τον Θεό και του λέγει: «Εγώ, Κύριε, απέμεινα μονότατος. Εγώ μόνο, μόνο εγώ, μόνο εγώ, κανένας άλλος δεν σε λατρεύει. Όλοι λατρεύουνε τον Βάαλ». Προφήτης του, δεν του το είχε αποκαλύψει όμως ο Θεός, και τώρα του το αποκαλύπτει. «Όχι», του λέγει, «δεν είσαι μόνος. Μην νομίζω ότι είσαι μόνος». Είναι αυτό το παράπονο που κάποτε λέμε: «Μα ποιοι θα σωθούν, μα είναι χριστιανοί, μα υπάρχουν χριστιανοί». Υπάρχουν. Και του αποκαλύπτει ο Θεός του προφήτου Ηλίου και του λέγει: 7.000 άνδρες έχουν μείνει πιστοί σε μένα. Αυτοί δεν έκαμψαν γόνι στον Βά. Και αν είναι 7.000 οι άνδρες, βάλετε και τους σπιτικούς των να δείτε πόσοι γίνονται. Ίσως το λιγότερο 50.000 άνθρωποι εις το βόρειον, βασίλειον, που έμειναν πιστοί στον Θεό, εκρύπτοντο. Δεν τολμούσαν να ξεμητήσουν, διότι τους περίμενε η σφαγή, άλλοθε. Αλλά είχαν μείνει πιστοί στον Θεό. Έτσι λέγει ο Απόστολος Παύλος, γράφοντας τους Ρωμαίους, ούτωουν έτσι και τώρα, και εν τον ίν καιρό και τώρα, λίμα υπόλοιπο κατεκλογήν χάριτος γέγονε. Και τώρα το ίδιο συμβαίνει σε εκείνη την αμαρτωλή Ρώμη, που θα σταθεί το σύμβολο της καινούργιας Βαβυλωνίας. Και να το θυμόσαστε, θα προχωρήσουμε όταν θα προχωρήσουμε πρώτα Θεός και θα δούμε να χρησιμοποιείται η Βαβυλώνα, η πόρνη, η μεγάλη, που εμέθησε, λέγει, εμέθησε τους λαούς της γης με τις πορνίες της και με το μεθυστικό πορνικό κρασί της. Και αυτή είναι η Ρώμη. Σύμβολο όμως. Είναι σύμβολο. Τότε η Ρώμη ειδωλολατρική. Μέσα σε εκείνη την αμαρτωλή πόλη στέλνεται η προς Ρωμαίους επιστολή.
σε μια πόλη που τότε βασίλευε ο Νέρον. Και γράφει ο Απόστολος: αγαπητοί μου χριστιανοί Ρωμαίοι, όπως τότε στην εποχή του προφήτη Ιουλίου, έτσι και τώρα υπάρχει το υπόλοιπο, είσαστε εσείς, κατ' εκλογήν χάριτος, είσαστε εσείς. Αδελφοί μου, πρέπει να σας πω κάτι και εγώ με τη σειρά μου. Έχουμε την πληροφορία ότι ανήκουμε εις το Λίμα. Έχουμε, αγαπητοί μου, την πληροφορία ότι αν ανήκουμε εις το Λίμα της Εκκλησίας, θα εξακολουθήσουμε να ανήκουμε. Μήπως κάποια ώρα, κάποια στιγμή που ίσως τα συμφέροντά μας να τρίζουν, θα καμφθούμε. Γνωρίζομαι ότι ολίγοι θα είναι εκείνοι που θα έχουν μείνει πιστοί όταν θα έρθει ο Κύριος ξανά στη γη. Το Λίμα θα σωθεί, να το ξέρουμε. Το Λίμα θα σωθεί. Το λέγει σαφώς αυτό ο Απόστολος Παύλος. Αυτό το ότι το Λίμα θα σωθεί δεν πρέπει καθόλου να μας πτωεί και να πούμε μόνο το Λίμα θα σωθεί. Αυτό θα σωθεί και πρέπει να μας χαλιβδώνει. Ένα, να ανήκομαι εις το Λίμα, να αποκτήσουμε την συνείδηση ότι ανήκομαι εις το Λίμα. Για να σας το πω πιο πρακτικά αυτό, όταν βλέπετε τους γύρω μας βαπτισμένους, δυστυχώς, μήπως Ισραηλίτες δεν ήσαν όλοι ο λαός του Θεού, μέσα στο λαό του Θεού υπήρχε Λίμα, υπήρχε Λίμα, το θέλετε? Και εις τους χρόνους του Χριστού, όταν ο Χριστός εγεννήθη, υπήρχε Λίμα. Πάντα υπάρχει το Λίμα. Το υπόλοιπο λάμδα εψιλον γιώτα περισπομένη μη αλφα. Προσέξτε τώρα να δείτε ποιο ήταν αυτό το Λίμα. Ήταν εκείνοι που απεδέχονται τας προφητείας και ερμήνευον ορθώς. Ο Σιμεών ο Θεοδόχος, η Άννα η προφήτης, ο πρόδρομος, συγγνώμη, ο Ζαχαρίας και η Ελισάβετ, οι γονείς της Θεοτόκου, τα σπίτια των Αποστόλων. Όλοι αυτοί ήσαν το Λίμα που περίμεναν ορθώς τον Μεσσία. Γι' αυτό και τον απεδέχτησαν. Είναι δε χαρακτηριστικό εκεί στο Κατολικάν Ευαγγέλιο που λέγει η προφήτης η Άννα, όσοι σε πορεύοντο εις τον ναό για να προσκυνήσουν, αλλά όχι πάντες, όσοι είχαν την ελπίδα τους σωστά στο Μεσσία, τους έλεγε η Άννα, ο Μεσσίας ήλθε. Μόνο όσοι είχαν σωστή αντίληψη περί του Μεσσίου, σε αυτούς έλεγε η Άννα, ο Μεσσίας ήλθε, εγεννήθη, ήλθε εδώ, ήλθε. Σπουδαίο. Ήταν ένας πρόδρομος πριν από τον πρόδρομο. Η Άννα η προφήτης. Εκείνη η χείρα με τα 86 της χρόνια κλπ. Λοιπόν, ας το ξέρουμε ότι αυτό δεν πρέπει να μας πτωεί. Μην βλέπουμε τους απ' έξω τι κάνουν. Μην πούμε, μα δεν βλέπεις τι κάνει ο Α, τι κάνει ο Β. Ασήμεθα όλοι οι χριστιανοί στην ταυτότητα. Θα σωθούν οι λίγοι. Θα το έλεγα αυτό, το Λίμα υπάρχει ίσως και σε αυτόν τον κλήρο. Παντού υπάρχει. Μήπως δεν είχαν παρασυρθεί στην εποχή του Ισραήλ με τις πτώσεις και τους παρασυρμούς του, δεν είχε παρασυρθεί και ο κλήρος? Σε φοβερό βαθμό οι Λεβίτες είχαν παρασυρθεί. Όχι όλοι. Όχι όλοι. Όσοι δεν θέλησαν να παρασυρθούν έφυγαν από το Βόρειο Βασίλειο και πήγαν στο Νότιο Βασίλειο που διατηρούσε τη λατρεία του αληθινού Θεού. Έτσι θα σας έλεγα, αν έχουμε αυτήν την εσωτερική πληροφορία ότι αποτελούμε το Λίμα εν τον νυν καιρό, τότε ας ακούσουμε τι έχει επιπλέον να μας πει ο Κύριος στην επιστολή του. Ου βάλω ημάς εφημάς άλλο βάρος, πλην ο έχετε κρατήσατε άχρης ου αν ήξω. Δεν θα σας επιβάλλω άλλο βάρος, κρατήσατε όμως εκείνο που έχετε έως ότου ξανάρθω. Βαρισίμαντος λόγος, αγαπητοί μου, αυτός του Κυρίου. Βαρισίμαντος. Ας τον προσέξουμε. Τι είναι εκείνο το οποίο έχουμε και το οποίο εντελόμεθα από τον Κύριον να το κρατήσουμε? Είναι το Ευαγγέλιο του. Εκείνο που έχεις,
άλλο βάρος δεν θα σου βάλω. Δεν θα σου γράψω παραπάνω Ευαγγέλιο. Αυτό μόνο, το Ευαγγέλιο. Αυτό είναι που σου βάζω στα χέρια και σου το ονομάζω βάρος. Είναι η πίστη του Χριστού. Αλλά ολόκληρος η πίστη του Χριστού. Ανώθετος, όπως μας την παρέδωσαν οι Απόστολοι και οι πατέρες της Εκκλησίας μας. Αλλά σκεφτήκαμε, αγαπητοί μου, αυτών των θησαυρών, τον οποίον μας παρέδωκε ο Κύριος, τι ακριβώς είναι. Σκεφτήκαμε τι πλούτος ανεκτίμητος είναι, και εμείς οι Ορθόδοξοι έχουμε αυτόν τον πλούτον, που αν έπρεπε να τον καταγράψουμε θα μέναμε άφωνοι μπροστά εις των όγκων της τιμής του, αν έχει τιμή. Και αν μπορούσαμε ποτέ να καταγράψουμε ό,τι ακριβώς σαν θησαυρό έχουμε, μόνο μια κατατομής αναφορά θα κάνουμε εις αυτόν τον θησαυρό, για να μπορέσουμε κάπως να εκτιμήσουμε τα πράγματα. Και πρώτα πρώτα είναι η Αγία Γραφή, πελώριος θησαυρός. Η Αγία Γραφή, αν κάποτε μαθαίναμε την Αγία Γραφή, ειδικότερα η Καινή Διαθήκη, ειδικότατα γραμμένη στην ελληνική γλώσσα. Αυτό για μας τους Έλληνες, σε ελληνικό ακροατήριο αυτή τη στιγμή, για μας τους Έλληνες στην ελληνική γλώσσα. Ακόμα η Θεία Λειτουργία, ω η Θεία Λειτουργία, δια της οποίας έχουμε το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, δηλαδή το σώμα και το αίμα του Χριστού, αυτά τα τις δεσποτικές σάρκες με τις οποίες γινόμεθα σύσσωμοι και σύνεμοι. Είναι οι 7 Οικουμενικές Σύνοδοι και τοπικές σύνοδοι, που με τους ιερούς των κανόνες που ρυθμίζουν των ηθικών βίων και την κατοχήρωση των δογμάτων της πίστεώς μας, που είναι τα κάγκελα εκείνα που δεν μπορούμε να πέσουμε έξω εις την πλάνη και να χάσουμε τη σωτηρία. Τέταρτον είναι τα σοφά συγγράμματα των πατέρων της Εκκλησίας μας και προπαντός των Ελλήνων πατέρων της Εκκλησίας μας. Είναι ο μοναχισμός, ο οποίος με τα άπειρα άνθη του έδωσε, αγαπητοί μου, τα 8 δέκατα των Αγίων της Εκκλησίας. Θα δείτε ότι οι περισσότεροι Άγιοι κατά συντριπτική πλειονοψηφία προέρχονται από τον μοναχικών βίων. Αυτός ο οποίος τόσο βάλεται, αλλά βάλεται γιατί απλούστατα έχει αξία. Ακόμα έχουμε απαραμίλους ιεράς ακολουθίας, που όταν έρχονται οι ξένοι να παρακολουθήσουν ή δοθεί καμία ακολουθία στην Ευρώπη ή όπου αλλού, μένουν έκπληκτοι. Αυτοί οι μαύροι, αγαπητοί μου, στην Αφρική προσελκύονται με μόνοι από τη λειτουργία μας. Και αν θέλετε να σας πω και ένα ιστορικό, η Ρωσία έγινε ορθόδοξος χριστιανική τον 10ο αιώνα, κυρώμηχε την παρουσία της και μάλιστα τις επιρροές της, και κατά έναν τρόπο φοβερά έντονον, ως ο δυτικός κόσμος η Ρωσία έγινε ορθόδοξος και εξυρτήθη από το Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολης. Από τι λέτε? Από το μεγαλείο της Θείας Λειτουργίας και την μουσική. Έμειναν έκπληκτοι, είπαν, εδώ κατεβαίνει ο ουρανός. Γιατί υπήρχε αυτή η ιεροπρέπεια. Αν ξέραμε κάποτε τι είναι όλες αυτές οι ακολουθίες, οι οποίες δεν είναι τίποτε άλλο που, εάν τις βλέπαμε στη σειρά τους, δεν είναι παρά μία 24ωρος αδιάλειπτος λειτουργία και δοξολογία προς τον Άγιον Τριαδικών Θεών. Είναι ακόμη έβδομον η δογματική εικονογραφία και η δύση ζωγραφής. Ζωγραφίζει όμως, ζωγραφιές. Ενώ αυτή η δογματική αγιογραφία είναι κάτι ανεπανάληπτο και απαράμιλο. Η άφθονος, εκδεδομένη και ανέκδοτος, η μηνογραφία. Ποιος ποτέ θα μπορούσε να ασχοληθεί εκατοντάδες χρόνια
για να βγάλει από τα μουσεία και από τις βιβλιοθήκες, όχι μόνο στον ελλαδικό χώρο αλλά σε όλο τον κόσμο, στα μουσεία της Ευρώπης, της Αμερικής, όλος αυτός ο όγκος, ο ανέκδοτος όγκος πατέρων, αγιογραφίας, υμνογραφίας και τα λοιπά. Ποιος θα μπορούσε? Ανέκδοτα πράγματα, φοβερά, πλήθος, όγκος καταπληκτικός. Από ό,τι σώθηκε από τις αλλεπάλληλες φθορές και καταστροφές που υφίστανται τα κοιμήλια αυτά, η μουσική, θα έλεγα η βυζαντινή μουσική, αλλά για να απλωθώ σε ολόκληρο των ορθόδοξων κόσμων, θα έλεγα η ιεροπρεπής μουσική. Γιατί ίσως κάπου αλλού οι Ορθόδοξοι να μην έχουν μουσική βυζαντινή, γι' αυτό το λέγω αυτό. Και ποια είναι αυτή η ιεροπρεπής? Δεν είναι η θυμελική μουσική, δεν είναι οι κορώνες της Δύσεως. Μπορεί να είναι ωραία τέχνη, αλλά δεν είναι όμως ιεροπρεπής. Δεν είναι ιεροπρεπής. Ποτέ ο άνθρωπος δεν ανεβαίνει ολόκληρο στον ουρανό με εκείνη την μουσική, διότι απλούστατα του ικανοποιεί μόνο ένα καλλιτεχνικό αίσθημα της Δύσεως. Εδώ δεν έχουμε μια μουσική που απλώς θα τέρψει, αλλά μια μουσική που θα προκαλήσει το δέος των φόβων και η δόξα του Θεού κατά ένα αληθινά ορθόδοξον ήθος. Έχουμε ακόμη τους μάρτυρες, τους αγίους, τους οσίους. Τέλος έχουμε τα Άγια Λείψανάτων, θησαυρός ανεκτήμητος. Όλα αυτά που σας είπα πολύ σύντομα και κατά τομής συνιστούν αυτό που λέμε ορθόδοξος χριστιανική εκκλησία. Και τώρα τίθενται τα εξής ερωτήματα. Προσέξτε. Είναι δυνατόν να αμφισβητηθεί αυτός ο θησαυρός? Δεύτερον, είναι δυνατόν αυτός ο θησαυρός που αναφέραμε να θεωρηθεί πολύς και βαρύς και συνεπώς να περικοπεί? Τρίτον, είναι δυνατόν ο θησαυρός αυτός να θεωρηθεί πεπαλαιωμένος και συνεπώς να χρήζει αναθεωρήσεως, ανανεώσεως και αναπροσαρμογής? Και όμως, αγαπητοί μου, και τα τρία ερωτήματα δυστυχώς έχουν θέση εις την εποχή μας. Ως προς το πρώτο, είναι δυνατό να αμφισβητηθεί ο θησαυρός αυτός? Μάλιστα. Και ποιοι είναι εκείνοι οι οποίοι αμφισβητούν τον θησαυρό αυτόν? Είναι οι ληστέ, οι άθεοι και οι εχθροί, συνειδητοί και ασυνείδητοι της Εκκλησίας. Αυτοί αμφισβητούν αυτόν τον θησαυρό. Είναι όλοι εκείνοι που δεν θέλουν να βλέπουν ή να ακούν ούτε Χριστόν ούτε Χριστιανός. Είναι εκείνοι που είναι έτοιμοι, αρκεί να τους δοθεί η ευκαιρία, να ασκήσουν διωγμόν εναντίον της Εκκλησίας του Χριστού. Και είναι κάτι που έγινε πάντοτε, γίνεται και θα γίνεται μέχρι που να τελειώσει ο κόσμος αυτός. Το γιατί, απλούστατα, γιατί πίσω από αυτούς τους διώκτες του χριστιανισμού βρίσκεται ο μισόκαλος διάβολος, αυτός που μισεί την Εκκλησία και ζητά να την ξεθεμελιώσει. Ποιοι είναι εκείνοι, ως προς το δεύτερο ερώτημα, αν ο θησαυρός δύναται να θεωρηθεί πολύς και βαρύς και συνεπώς να τον κόψουμε? Να κόψουμε από τη Θεία Λειτουργία, γιατί είναι μεγάλη. Να κόψουμε από την ηθική του Ευαγγελίου, γιατί πάλιωσε. Να κόψουμε από τις εντολές, μάλιστα εκείνο το ουμιχεύσεις, εν τη ευρεία του ενία εννοείται, γιατί περιλαμβάνονται μέσα όχι η μοιχεία εν τη στενή ενία, αλλά πανσαρκικό αμάρτημα, η πορνεία, οι εξωγαμικές σχέσεις, να το πω με ένα σύγχρονο τρόπο, ή ακόμα οι ομοφιλοφιλικές σχέσεις και όλα εκείνα τα κατασκευάσματα της εποχής μας. Εν όψη όλων αυτών,
στα οποία όλα αυτά τα συμπεριλαμβάνει η εντολή ουμιχεύσης, πρέπει να κάνουμε μια αναθεώρηση. Και γίνεται αυτή η αναθεώρηση. Γίνεται. Αν πρέπει να θεωρούμε αυτό κακό, και μάλιστα και ευτυχώς όχι από την Ορθόδοξη Εκκλησία μας, τουλάχιστον επισήμως. Ο Θεός να βάλει το χέρι του. Αλλά από τις παραφιάδες του χριστιανισμού, δηλαδή προτεστάντες κυρίως, κυρίως προτεστάντες, οι οποίοι αρχίζουν να αμφισβητούν, να λέγουν, να αναθεωρούν, να λέγουν ότι αυτό δεν πρέπει να είναι έτσι, αλλά πρέπει να είναι έτσι και ούτω καθεξής και λοιπά και λοιπά. Για αυτούς τι θα λέγανε? Είναι πραγματικότητα, σας είπα αυτά τα πράγματα, απλούστατα. Είναι εκείνοι που επιθυμούν να περικόψουν τον πλούτον της, επειδή έχουν περιπέσει εις το βαρύτατον και θανάσιμον αμάρτημα της ακιδείας, και μάλιστα κατεξακολούθησε. Ποιο είναι αυτό το αμάρτημα? Είναι εκείνη που τους έχει καταλάβει ο βαρύς ύπνος του κοσμικού φρονήματος και τους φαίνεται φοβερά βαρύς ο Χριστός και οι απαιτήσεις του. Και έτσι θέλουν να περικόψουν. Το καταλαβαίνετε, αγαπητοί μου, ότι σήμερα οι χριστιανοί μας πάσχουμε όλοι μας, και εγώ που σας μιλώ, από την ακιδεία κατ' εξακολούθηση. Όταν δεν έχουμε την όρεξη, το ενδιαφέρον να ζήσουμε πνευματική ζωή, δεν έχουμε τη διάθεση να ανεβούμε σκαλοπάτια, αλλά καρκινοβατούμε, περπατούμε δηλαδή σαν τον κάβουρα, τότε πέστε μου, μας χαρακτηρίζει ή δεν μας χαρακτηρίζει το αμάρτημα της ακιδείας, αυτής της πνευματικής τεμπελιάς, της ραθυμίας? Είναι εκείνο που λέγει σήμερα ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους επιστολή του, εάν λέγει πάσα παράβαση και παρακοή, στο δεύτερο κεφάλαιο προς Εβραίους, έλαβεν ένδικον μισθαποδοσίαν, στην Παλαιά Διαθήκη, εμείς πως εκφευξόμεθα τη λυκάφτης αμελήσαντε σωτηρίας? Εμείς πως θα ξεφύγουμε από την τιμωρία του Θεού? Μόνο γιατί αμελήσαμε τη σωτηρία μας. Προσέξτε, μόνο γιατί αμελήσαμε. Όχι γιατί στάθηκαμε εχθρικοί απέναντι στην πίστη, αλλά γιατί αμελήσαμε. Βλέπετε ότι η αμέλεια είναι βαρύ αμάρτημα. Και πάσχομαι σήμερα, η οποία ακιδεία φτάνει μετά στην πνευματική αναισθησία. Έτσι λοιπόν, όταν οι άνθρωποι βαρύνονται πλέον, τους βλέπετε και θέλουν να περικόπτουν. Ακούτε να λέγουν, γιατί να είναι η λειτουργία μεγάλη τόσο, γιατί να είναι τόσο? Και ακούω το εξής επιχείρημα, το έχω ακούσει πιστάκι. Σήμερα ο κόσμος είναι κουρασμένος. Α, δεν μπορεί να κάθεται στην εκκλησία. Κουρασμένος, ε? Κουρασμένος δεν είναι όταν τρέχει από εδώ και από εκεί Σαββατοκύριακο. Να τρέχει στα ποδόσφαιρα, να ξελαρικίζεται, να φωνάζει υπέρ της ομάδος του ή ό,τι άλλο, και να βγαίνουν βραχνεσμένοι από μέσα από τα γήπεδα. Εκεί δεν κουράζονται? Όταν τρέχουν σε εκδρομές χιλιάδες χιλιόμετρα, δεν ξέρω, τρέχουν, εκεί δεν κουράζονται? Όταν χορεύουν σε πάρτι και αλαφιάζουν, εκεί δεν κουράζονται? Στην εκκλησία θα κουραστούν να μας σταθούν μια-δυο ώρες? Αυτό θα πει ακιδεία βαριάς μορφής κατ' εξακολούθηση. Τρίτον, ποιοι είναι εκείνοι οι οποίοι λέγουν ότι επάλιωσαν πολλά πράγματα και χρειάζονται αναπροσαρμογής? Όχι να τα περικόψουμε, αλλά να τα αναπροσαρμόσουμε. Και αυτοί το ίδιο, αγαπητοί μου, που θεωρούν παλαιωμένων των πλούτων και των θησαυρών της Εκκλησίας και ζητούν δήθεν την ανανέωση και την πρόοδο κτλ. Και αυτοί το ίδιο έχουν καταληφθεί από την ακιδεία, από το κοσμικό φρόνημα, αλλά το κρύπτουν. Και δεν έχουν να περικόψουμε, αλλά προσπαθούν δίθεν να ανανεώσουν την προσφορά της Εκκλησίας ως δίθεν υποκειμένη εις τον χρόνο και συνεχώς εις Χριστό. Αλλά ας γίνουμε στις δύο τελευταίες περιπτώσεις, στα δύο τελευταία επιχειρήματα, ως προς το θησαυρό που μας έβαλε ο Κύριος σήμερα, εκείνο που όλων και των Αγίων Πατέρων. Αυτή η παράδοση, όπως το λέει ο Κύριος, κράτα αυτό που έχει. Έως ό,τι έλεγε, εγώ σου το έδωσα, κράτα το και θα το κρατάς έως ό,τι ξαναγυρίσω, κατά τη δευτέρα μου παρουσία.
η Εκκλησία είδε. Αλλά η Εκκλησία είναι αυτό το σώμα του Χριστού. Είναι αυτός ο ίδιος ο Χριστός. Συνεπώς, τι είναι παράδοσης? Ο ίδιος ο Χριστός. Αυτό είναι παράδοσης. Ο ίδιος ο Χριστός. Αλλά ο Χριστός παλαιούται? Ο Χριστός έχει εντός εισαγωγικών μέρη τα οποία δίνονται να αποβάλλονται κατά το δοκούν, όπως μας έρθει. Μας λέγει ο Απόστολος στην προς Εβραίους 13,8, Χριστός χθες και σήμερα ο Αυτός και εις τους αιώνες, και χθες και σήμερα και αύριο και αιωνίως ένας είναι ο Χριστός, ατόφιος, ακέραιος, αμέριστος, ανώθετος. Ο Χριστός καταλαμβάνει με άλλα λόγια το παρελθόν εξίσου με το παρόν και το μέλλον. Ποια λοιπόν ανανέωση, ερωτούμε, είναι δυνατόν να επέλθει στον Χριστό? Τον Χριστό τον παρουσιάζει ολόκληρον η Αγία Γραφή. Κάθε αλλίωση της Αγίας Γραφής είναι και αλλίωση του Χριστού. Τότε ερωτούμε, πού στρέφεται η μανία αυτής της ανανεώσεως ή της περικοπής? Στους ιερούς κανόνας που ενοχλούν τόσο πολύ, εις την Θεία Λειτουργία που και αυτή ενοχλεί τόσο πολύ, εις την εικονογραφία που δεν την καταλαβαίνουμε σήμερα? Πού αλήθεια επιτέλους μπορεί να βρίσκεται αυτή η μανία της ανανέωσης? Λοιπόν, ακούστε αγαπητοί, ακούστε και να το θυμόσαστε. Όλα αυτά που αναφέραμε προηγουμένως, όλα αυτά, όλα αυτά είναι έκφρασης και ερμηνεία ακριβεστάτη της όλης ακριβούς Αγίας Γραφής, του όλου ακεραίου και αναλυότου Χριστού. Δεν μπορείς λοιπόν να κόψεις τίποτα. Τίποτα. Θα το πω για να σας τυπωθεί με πιο απλά λόγια. Η αγιογραφία, να βγάλεις να βάλεις, εκφράζει τον Χριστόν ατόφιον. Οι ιεροί κανόνες, το ίδιο. Τα δόγματα, το ίδιο. Η Θεία Λειτουργία, όλα αυτά εκφράζουν τον έναν Χριστόν ατόφιον, ανώθευτον, ακέραιον, όπως τον παρουσιάζει η Αγία Γραφή. Γιατί όλα αυτά που σας είπα προηγουμένως είναι έκφρασης, έκφρασης και ερμηνεία της Αγίας Γραφής, του ενός μόνου Χριστού. Αλλά όταν επιμένουν αυτοί που επιμένουν να ανανεωθεί η Εκκλησία, να ανανεωθεί ο Χριστός και το Ευαγγέλιο και η παράδοση, να ανανεωθούν όλα αυτά, λέγοντας ότι έχει γεράσει ο χριστιανισμός, θα είχαμε να τους πούμε: δεν γέρασε ο χριστιανισμός, ούτε ο Χριστός. Οι χριστιανοί μαραζώσανε, οι πιστοί μαραζώσανε. Τώρα το γιατί μαραζώσανε, αγαπητοί μου, είναι άλλη ιστορία. Μαραζώσανε φοβερά οι χριστιανοί μας. Και όταν μαραζώνει κανείς, τότε νομίζει πως φταίει αυτό που είναι έξω από αυτόν. Φταίει κάτι που είναι μέσα σε αυτόν. Εμείς φταίμε. Δεν φταίει ο χριστιανισμός. Αυτός δεν χρειάζεται αναγέννηση. Εμείς χρειαζόμαστε αναγέννηση. Όταν συνεπώς θα λέγαμε ότι επιθυμούμε μια ανανέωση, αυτή πρέπει να στραφεί σε μας και όχι στην παράδοση της Εκκλησίας. Και αυτή η αναγέννηση, αν μου πείτε πώς θα την πετύχουμε, όταν την προσεγγίσουμε την παράδοση της Εκκλησίας μας ακεραίαν, ανώθευτον, χωρίς περιτομές, χωρίς ακροτηριασμούς, χωρίς εξυγχρονίσεις. Γι' αυτό αγωνίζεται η Εκκλησία. Δεν είναι στενοκέφαλη μες στους αιώνες η Εκκλησία. Οι πατέρες δεν ήσαν στενοκέφαλοι όταν ηγονίζονται να διατηρήσουν ακεραίαν
είχε ανώθευτον την παράδοση της Εκκλησίας, γιατί ξέραν πολύ καλά ότι από αυτήν την ακεραία παράδοση θα βγει και σωστή σωτηρή. Μάλιστα, έτσι σαν ένα παράδειγμα εν παρόδο, όσες φορές την εποχή μας έγινε μια προσπάθεια μιας ανανεώσεως μερικών πραγμάτων, δεν κατέληξε παρά σε μια γελοιότητα. Και εδώ στην Ελλάδα γίναν κάτι απόπειρες πειραμάτων, πειραματικές απόπειρες, στην Ευρώπη πολύ περισσότερο, και διαβάζουμε σε εφημερίδες και τραβάμε τα μαλλιά μας. Λέμε, η λειτουργία όπως προσφέρεται είναι ακατανόητη, δύσκολη. Σήμερα δεν μιλάει στις καρδιές των νέων. Τι μιλάει στις καρδιές των νέων? Η pop μουσική. Θα βάλουμε pop μουσική λοιπόν. Βάλανε pop μουσική μέσα στην εκκλησία. Κιθάρες, όπως ακριβώς πάμε σε ένα θέατρο επιθεωρήσεων, ελαφρύ θέατρο, και βλέπουμε εκεί απάνω στην σκηνή τους τραγουδιστάδες εκεί με τις κιθάρες, τις ηλεκτρονικές και δεν ξέρω τι. Βέβαια πατής με πατώσε η νεολαία, αλλά επειδή όλα αυτά τα βρίσκουν και έξω, και τόσο πλούσια μάλιστα, δεν ξαναπατάνε με τα πια. Και το κριτήριο είναι το εξής: έφερες κόσμο μες στην εκκλησία, πού τον έφερες, τι είναι η εκκλησία, η εκκλησία τι είναι, δεν θέλω να του βάρει την εκκλησία. Ωραία, τον έφερες τον κόσμο μέσα στην εκκλησία. Εκκλησία είναι το σώμα του Χριστού. Τι δεν θέλω να του βάρει. Ενσωμάτωσες αυτόν τον κόσμο μέσα στο σώμα του Χριστού. Ενσωματώνω το πλήθος μέσα στο σώμα του Χριστού, θα πει το εκκλησιαστικοποιώ το πλήθος. Δηλαδή το σώζω. Το σώσες. Με τη μουσική αυτή το σώσες. Άστε για το κήρυγμα. Ω, και στο ραδιόφωνο ακόμη θα ακούσετε κάτι φοβερά γλυκανάλα τα πράγματα. Άστε για το κήρυγμα. Άστε. Δήθεν όλα αυτά να προσελκύσουμε κόσμο. Γιατί όλα αυτά τα πειράματα? Το αποτέλεσμα είναι, αγαπητοί μου, να καταλήγεται μία γελοιότης. Γελιοποιούμε στο τέλος την πίστη. Τη γελιοποιούμε και δεν το καταλαβαίνουμε. Είναι το αποτέλεσμα αυτής της μανίας του εξυγχρονισμού πραγμάτων που δεν εξυγχρονίζονται. Υπάρχουν στοιχειώδη πράγματα τα οποία, ναι, μπορούν να παίρνουν τη μορφή της εποχής των. Δεν μπορούμε να προχωρήσουμε περισσότερο. Αυτό είναι πολύ στοιχειώδη. Εάν κάποτε ο ναός εκτίζεται έτσι και τώρα το χτίζουμε με άλλο υλικό, εάν κάποτε είχαμε κεριά και τώρα βάλουμε το ηλεκτρικό, αυτά δεν έχουν τίποτα το ιδιαίτερο να συγχρονίσουν που να πείραζε. Θα βάλουμε τώρα pop μουσική μέσα και άλλα και άλλα και άλλα πολλά πράγματα. Ή όπως είναι στις ορθόδοξες δυστυχώς εκκλησίες που έχουν πάθει μεγάλη φθορά. Λίγοι μόνο ορθόδοξοι κρατάνε, και πολύ καλά μάλιστα, στο εξωτερικό, όταν από πάνω είναι εκκλησία και από κάτω είναι αίθουσα χορού, και στα σκοτεινά ανεβαίνουν οι νεαροί και οι νεαρές μέσα στην εκκλησία που είναι βέβαια άδεια την ώρα που γίνεται η διασκέδαση κάτω στην αίθουσα, και εκεί επιδίδονται ό,τι επιδίδονται εκείνοι που συνήθως είναι θαμώνες των κέντρων διασκεδάσεως και των πάρτις. Και αυτό είναι ονόματι να προσελκύσουμε τους νέους μας για να είναι ορθόδοξοι χριστιανοί? Αδιανόητο. Εάν τον σώζω τον άλλον ή δεν τον σώζω, αυτό μετράει, αυτό ποντάρει, αυτό ζυγίζει. Ο Κωνσταντίνος Παρηγόπουλος, αυτός ο ιστορικός μας, έλεγε το εξής: ενώ όλα τα έθνη έχουν ανάγκη δια να προοδεύσουν να κοιτάζουν εμπρός, το ελληνικό έθνος δια να προοδεύσει πρέπει να κοιτάζει ο πίσω. Τι εννοούσε όταν έλεγε το ελληνικό έθνος πρέπει να κοιτάζει ο πίσω? Γιατί θα ήθελα να περιορίσω λίγο τα πράγματα στο δικό μας χώρο, εδώ στη γειτονιά μας, στο δικό μας χώρο. Πρέπει να στρέφεται το ελληνικό έθνος πίσω, προς τις πηγές του, προς τις ρίζες του, προς την ιστορία του. Βλέπετε πόσος αγώνας γίνεται να καταστρέψουμε τις ρίζες μας, να καταστρέψουμε την ιστορία μας. Βλέπετε πόση προσπάθεια γίνεται από την εποχή μας, στην εποχή μας, πόση προσπάθεια γίνεται. Κι όμως, άμα αποκοπούμε από τις ρίζες μας, τι κάνουμε? Δεν θα προκόψουμε. Το ίδιο συμβαίνει, μην με πείτε αδιόρθωτα και αθεράπευτα συντηρητικών,
Είναι η πραγματικότητα αυτή. Δεν είμαι ούτε προοδευτικός εγώ που σας μιλάω, ούτε συντηρητικός, δεν είμαι τίποτα από όλα αυτά. Βλέπω την πραγματικότητα. Τίποτε άλλο. Όταν βλέπει κανείς τις επιπτώσεις, δεν βγάζει συμπεράσματα. Είναι τόσο απλό. Έτσι λοιπόν το ίδιο πράγμα συμβαίνει και με την Εκκλησία. Για να ανανεωθεί πρέπει να στρέφεται προς τους θησαυρούς της, προς τα παραδεδομένα, προς τις πηγές της. Εκεί πρέπει να στρέφεται η Εκκλησία, στους πατέρες της. Και από εκεί θα πάρει εκείνο το γνήσιο το σωστό για να ανανεωθεί. Έτσι θα λέγαμε, ανανέωσης δεν σημαίνει κατάργησης ή αλλίωσης κάθε προηγουμένου πράγματος και ανάπτυξης νέων θεολογικών θεωριών κλπ. Κλπ. Ή αναζήτησης νέων σχημάτων, που πολλές φορές θέλουμε να βρούμε και αυτά τα νέα σχήματα στα κηρύγματά μας, στην ποιμαντική μας, νέα σχήματα και νέες ιδέες. Αλλά ανανέωσης είναι η αναζήτησης και η θεολόγησης και η αξιοποίησης υπάρχοντος υλικού. Αυτό που υπάρχει, αυτό που είναι κατατεθειμένο, αυτός ο χρυσός, να τον βαθύνω, να τον ανακαλύψω και να τον προσφέρω πάντοτε τον ίδιο. Αυτό θα πει ανανέωσης. Αν το θέλετε, ένα πείραμα έχει γίνει. Έγινε από τους Ρώσους της Διασποράς, τους Ορθοδόξους. Μορφωμένοι, διανοούμενοι αυτοί, όταν έφυγαν από τη Ρωσία, δημιούργησαν σχολές, ινστιτούτα κλπ, έγραψαν βιβλία. Δεν έκαναν τίποτα άλλο παρά πήραν τους πατέρες της Εκκλησίας μας και τους παρουσίασαν. Θεωρήθηκε κάτι καταπληκτικό. Όταν έγραψε ο Βλαδίμιρος Λόσκι τη μυστική θεολογία της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας, αυτό το θαυμάσιο βιβλίο έχει μεταφραστεί ελληνικά. Το συνιστώ όσους νομίζετε ότι μπορείτε να το διαβάσετε. Θαυμάσιο βιβλίο. Θα δείτε τη βιβλιογραφία του Άγιος Σάκος Ήρος, είναι ως επιτοπίστων. Ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής. Προπαντός ο Άγιος Σάκος Ήρος, ο ασκητής. Όταν το παρουσίασε αυτό ο Βλαδίμιρος Λόσκι στην Γαλλία, στο Παρίσι, όταν το εξέδωκε, γαλλικά το εξέδωκε, η Ευρώπη έμεινε κατάπληκτη και είπε: αυτή είναι η Ορθοδοξία. Αυτή είναι η Ορθοδοξία. Αυτή είναι η Ορθοδοξία. Το υλικό αυτό που ήταν κατατεθειμένο, το βγάλαμε από την αφάνεια, το δουλέψαμε και το προσφέραμε. Αυτό, το κατατεθειμένο. Των συνόδων, τα λόγια των πατέρων, η Αγία Γραφή ερμηνευμένη από τους πατέρες της Εκκλησίας μας. Αυτό γυαλίζει, εκπλήσει, αρκεί να προσφερθεί ατόφιο, καθαρό, χωρίς νοθείες, απερίπλητο και ακέραιο. Πρέπει να σας πω ακόμη ότι αυτή η ανανέωση, όπως την εννοούμε, οι κοσμικώς φρονούντες, όπως εννοούν την ανανέωση, έχει τρομερές συνέπειες. Τρομερές συνέπειες. Προηγουμένως σας ανέφερα μία περίπτωση, αλλά θα ήθελα να σας έλεγα και το εξής. Όταν αρχίσουμε να κάνουμε ανανεώσεις, είτε περικοπάς, είτε ανανεώσεις και αναθεωρήσεις, τότε αρχίζουμε να χάνουμε τα μέτρα και τα κριτήρια της αληθείας. Και τότε έχουμε μία ταχεία πτώση εις την εκοσμίκευση, εις την εκοσμίκευση. Όπως έχουμε μία νέα θεωρία, λεγόμενη περιπτωτική ηθική. Δηλαδή είναι ένα είδος διαλεκτικής που συμβαίνει στον χώρο της πίστεως. Ένα είδος διαλεκτικής, δηλαδή, όπως το ξέρετε, εσύ έχεις την άποψή σου, εγώ έχω την άποψή μου, σκουβεντιάζουμε, βγάζουμε μια καινούργια άποψη, αυτή η καινούργια πάλι γίνεται θέσεις, προχωράει σε μια μάρση, έχουμε μια σύνθεση και ούτω καθεξής. Ξέρετε τη μέθοδο της διαλεκτικής. Ξεκινάμε έτσι. Συνήθως αυτή τη διαδικασία της διαλεκτικής ακολουθείται κατά την ανανέωση και κατά το φρεσκάρισμα δήθεν της Εκκλησίας και της πίστεως. Σας είπα όμως ότι έχουμε γρήγορα, ταχυτά την κατακόρυφων πτώσεων απολίας μέτρων και κριτηρίων. Ένα θα σας αναφέρω, σας το έχω πει πολλές φορές, κατήντησε πια κλασικό. Προετών, αλλά και το κακό όσο πάει γίνεται χειρότερο, κοντεύει να πει. Επίτηρε, στα σύνορα. Εδώ, στην Ιδωμένη. Εκεί. Φτάνει. Όταν ακούγαμε ότι
και ο αρχιεπίσκοπος του Καντέρμπουρη είχε λάβει μέρος στην αμνίστευση της ομοφιλοφιλίας. Είπαμε, εγώ το είπα προσωπικά, πρώτο εξήλιο αυτό, πρώτο εξήλιο. Είπα, καλά αυτός ο άνθρωπος μπορεί να βγάλει πανεπιστήμια, να είναι σοφός, να διάβασε κοινωνιολογίες και κόντρα κοινωνιολογίες και ιστορία των θρησκειών, ιστορία, ό,τι θέλει να διάβασε και να σπούδασε. Δεν άνοιξε ποτέ του αυτός ο άνθρωπος την Αγία Γραφή να δει απλά απλά τι λέγει η Αγία Γραφή για αυτό το αμάρτημα, ότι δεν είναι αρρώστια αλλά είναι αμάρτημα. Γιατί όμως δεν το έβλεπες αμάρτημα? Δεν άνοιξε τη Γραφή, η απορία μου. Αν μπορείτε να μου τη λύσετε, πιστεύω να είναι και η δική σας απορία αυτή. Απλούστατα, όταν αρχίζει η διαλεκτική στο χώρο της θρησκείας, αρχίζει η απώλεια του κριτηρίου της αληθείας. Αυτό είναι όλο. Αυτή είναι η απάντηση. Χάνεται το κριτήριο της αληθείας. Αυτή είναι η τρομερή συνέπεια όταν αρχίζουμε να εξυγχρονίζουμε δήθεν την πίστη. Με καταλάβατε? Με καταλάβατε? Εδώ παράδοση, θα λέγαμε, δεν σημαίνει απολύθωση βεβαίως, αλλά ζωή και συνέχιση ζωής. Δεν θα έπρεπε να παραλείψω να σας πω κάτι που είναι και αυτό της μόδας. Είναι μια καινούργια θεωρία αυτή, να σας την πω και αυτή τη θεωρία. Λέγεται η θεωρία αυτή η επανάληψη της αληθείας. Η επανάληψη, λέγεται αυτή η θεωρία, μια καινούργια. Η επανάληψη της αληθείας. Ξέρετε τι είναι αυτό? Άκουσατε το. Αυτή τη στιγμή υπάρχει εκκλησία στη Λάρισα. Εμφανίζονται οι πεντηκοστιανοί με την επωνυμία ΧΟΕ. ΧΟΕ, Χριστιανική Οργάνωση Ειρήνης, που είναι υπό τους αδελφούς Χασιώτη. Πολλές φορές έχουμε μιλήσει, πιστεύω ότι είσαστε όλοι ενημερωμένοι για το θέμα αυτό και δεν φαντάζομαι κανείς να παρασυρθεί να πάει μέχρι την πόρτα εκείνη. Εάν τους ρωτήσετε, τι είναι εκείνο που θέλετε εσείς να κάνετε το παραπάνω, ώστε δεν σας ικανοποιεί η Εκκλησία αυτό το οποίο δίδει, θα σας απαντήσουν. Και μαζί με αυτούς θα σας απαντήσουν όλες αυτές τις παραφιάδες των αιρετικών. Μα χιλιαστέ είναι, μα οι Προτεστάντες με όλες τις παραφιάδες τους. Ξέρετε ποιο είναι το επιχείρημά τους? Ένα είναι το επιχείρημά τους. Γυρίζομαι πίσω στις πηγές. Διότι τα πράγματα φτάσαν σε ένα κατάντημα, σε ένα ξέφτισμα, και γυρίζομαι πίσω στις πηγές. Κατά ανάγκη, όταν γυρίσεις πίσω στις πηγές, ποιες πηγές? Διαβάζοντας Φιλιππίν τις πράξεις των Αποστόλων, πώς ζούσαν οι χριστιανοί την εποχή εκείνη, έτσι θα ζήσουμε κι εμείς. Είναι πασίγνωστο το επιχείρημά τους. Όταν γυρίσεις όμως πίσω, αρνείσαι κατά ανάγκη όλη την παράδοση, την οποία μάλιστα λες ότι έχει ξεφτύσει. Ακόμη αρνείσαι και τους πατέρες της Εκκλησίας μας. Γι' αυτό είναι γνωστό ότι οι Προτεστάντες αρνούνται τους πατέρες της Εκκλησίας. Είναι γνωστό αυτό. Αλλά όταν λες να γυρίσεις πίσω, έχεις επανάληψη της αληθείας. Ακούστε τη θεωρία αυτή. Επανάληψη της θεωρίας. Δηλαδή, προχωρήσαμε. Αστοχήσαμε. Φτάσαμε σε ένα αδιέξοδο. Λοιπόν, με ένα σάλτο, με ένα ιστορικό σάλτο 2000 χρόνια, είναι δυνατόν να γυρίσουμε πίσω? Είναι δυνατός αυτός ο σάλτος? Και ύστερα, τι σημαίνει η αλήθεια? Αλήθεια, αγαπητοί μου, δεν είναι η αρχαιότης. Όπως πολύ σωστά ετονίστη, δεν είναι το τέστες αντικουιτάτης, αλλά είναι το τέστες βεριτάτης. Η αλήθεια, η μαρτυρία της αληθείας, της αληθείας και όχι της αρχαιότητας. Δεν μπορείς να πεις θα γυρίσω πίσω στην αρχαία εποχή, στην αρχαία εποχή, γιατί εκεί θα βρω την αλήθεια. Η αλήθεια είναι μέσα στην παράδοση της Εκκλησίας. Η παράδοση είναι ένας ζωντανός οργανισμός. Ζωντανός οργανισμός που αναπνέει, κινείται, περπατάει και αναπτύσσεται. Αυτό είναι η παράδοση. Όταν λες θα ξαναγυρίσω πίσω, είναι σαν να λες, είμαι 80 χρονών, με εγκατέλειψαν οι δυνάμεις μου,
αρνούμε την προηγουμένη μου ιστορία, κάτι κάνω, δεν ξέρω τι, και ξαναγίνομαι πάλι ενός χρονού παιδί. Γίνεται, είναι αφύσικο. Και απόδειξη ότι είναι αφύσικο το αποτέλεσμα ότι δήθεν βαρεθήκαμε, θέλουμε νέα σχήματα, επανάληψη της αλήθειας. Ελάτε, επιστηγύριστε εδώ, εμείς έχουμε την αλήθεια. Ελάτε να δείτε. Και βλέπετε μάλιστα μια φορά εκείνοι που πάνε, ευχαριστιόνται. Τόσο ευχαριστιόνται που σου λέει, να, άστο ότι αυτοί οι άνθρωποι ποτέ δεν πλησίασαν την εκκλησία για να βρουν εκεί πραγματικά την αληθινή ευτυχία. Και τώρα που πήγαν εκεί, βρήκαν τα υποκατάστατα και νομίζουν ότι είναι ευτυχία. Απόδειξη, ο κατακαιρματισμός, αφού λείπει η παράδοση εδώ εκεί, ο κατακαιρματισμός της πίστεως εις αυτές, εις αυτά τις παραθιάδες ομολογιών πίστεως. Ο κατακαιρματισμός. Γι' αυτό έχουμε εκατοντάδες ομολογίες κατακαιρματισμένες, που η μια δεν μοιάζει με την άλλη. Σε ένα μόνο μοιάζουν. Δίθεν να γυρίσουμε πίσω εις την μαρτυρία της αρχαιότητος. Δεν είναι η μαρτυρία της αρχαιότητος. Αν το θέλετε, και η αίρεση είναι μαρτυρία της αρχαιότητος. Και ο αριανισμός είναι μαρτυρία της αρχαιότητος. Αν το θέλετε. Δεν είναι επαρκής η μαρτυρία της αρχαιότητας, αλλά η μαρτυρία της αληθείας. Αυτή είναι η μαρτυρία της αληθείας, διασώζεται μέσα κατά ζωντανό τρόπο στους Αγίους και τους Πατέρες, που έχουν την προσωπική εμπειρία για την οποία μπορούν να μας πληροφορήσουν και να μας μιλήσουν. Κρατούν την παράδοση. Ο Κύριος είπε κράτη ο έθις. Κρατούν την παράδοση. Αλλά αυτό που λέγει ο έχεις, ο Κύριος, σημαίνει λοιπόν την παραδοθήσα πίστη, η οποία και έχει παραδοθεί από τον Χριστό. Αυτό το κρατήσατε που είπε ο Κύριος, όπως αντιλαμβάνεστε, είναι ένα ρήμα πολύ ισχυρό και εκφράζει κρατώ καλά στα χέρια μου και όχι απλώς διατηρώ στη μνήμη μου ή στα αρχεία μου, και συνεπώς είναι κάτι το αληθινά ζωντανό. Εκείνο το άχρης ου ανέλθω έως ότου έλθω, αυτό καταδεικνύει ότι αυτό που μας παρεδόθη, όπως μας παρεδόθη, οφείλουμε να το κρατήσουμε έως τη Δευτέρα του Χριστού παρουσία. Συνεπώς να το κρατήσουμε χωρίς μεταβολές, χωρίς αλλαγές, χωρίς περιτομές και ανανεώσεις σε μέτρα κοσμικά. Όταν χειροτονήθηκα ιερεύς, αγαπητοί μου, εδώ και κάποια χρόνια, ο επίσκοπος, μετά από τον καθαγιασμό των τιμίων δώρων, επήρε τον Άγιον Άρτον από το Δισκάριον και αφού έβαλε τα χέρια μου το δεξί πάνω από το αριστερό σε σχήμα σταυρού, και επ' αυτού ένας φουγκαράκι μουσα το λέμε, έβαλε τον αμνόν. Τον αμνόν, το σώμα του Χριστού. Και όπως ήμουν μπροστά του, αφού ο ίδιος μου εναπέθεσε επί των παλαμών μου το σώμα του Χριστού, μου είπε τα εξής λόγια που αποτελούν μέρος της χειροτονίας. Εις ιερέα, λάβε, πάρε την παρακαταθήκη ταύτην και φύλαξον αυτήν έως της παρουσίας του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ότε παρά αυτού μέλης απαιτήστε αυτήν. Πάρε την παρακαταθήκη. Ποια είναι αυτή η παρακαταθήκη? Το σώμα του Χριστού. Γιατί αυτό είπε στα χέρια μου επάνω? Αλλά το σώμα του Χριστού είναι η Εκκλησία. Δηλαδή πάρε την Εκκλησία, κράτα τη καλά την Εκκλησία, έως ότου ξανάρθει ο Χριστός, έως τη Δευτέρα του παρουσία, ο οποίος θα σου ζητήσει λόγο για αυτή την παρακαταθήκη που πήρες στα χέρια σου. Αγαπητοί μου, είναι αξιοπαρατήρητο ότι κατά τη χειροτονία, αφού θα γίνει ο καθαγιασμός των τιμίων δώρων και θα πάρει ο ιερεύς στα χέρια του τον Άγιον Άρτον, έτσι όπως σας είπα, πηγαίνει πίσω από την Αγία Τράπεζα έως ότου φτάσουμε στο τέλος της λειτουργίας για να κοινωνήσουν οι πιστοί.
Είναι αρκετή ώρα που πρέπει να κρατάει εκεί τον Άγιο Άρτον. Τρέμει τον Τρέμει. Κινδυνεύει ίσως να πέσει ο Άγιος Άρτος. Δεν έχει κανένα στήριγμα παρά μόνο τις φούχτες. Αυτό είναι σύμβολο ότι οφείλεις ο ιερεύς να κρατήσεις την παρακαταθήκη, την εκκλησία, έως το τέλος της ζωής σου. Να την κρατήσεις σωστή. Πρόσεξε. Μην την απορρίψεις την παρακαταθήκη, μην την ποδοπατήσεις, μην την αρνηθείς. Εκεί οφείλεις να την κρατήσεις. Αυτό, αγαπητοί μου, είναι πολύ συγκλονιστικό. Και όσο μπορώ να διατηρώ μια συνείδηση, θα ήθελα να σας λέγω ένα σωστό κήρυγμα, να σας πω την αλήθεια, και πάντα να σας λέγω την αλήθεια, επειδή μου ενεπιστεύθηκε ο Κύριος σε αυτήν την παρακαταθήκη. Λέει την Εκκλησία. Και αυτή η παρακαταθήκη είναι εμπεπιστευμένη σε κάθε κληρικό. Σε κάθε κληρικό. Και οφείλουμε να την παραδώσουμε στα χέρια του ακεραία, ανώθετη. Αντιλαμβάνεστε την ευθύνη μας. Δεν είναι τίτλος τιμής, είναι ευθύνη. Φοβερή ευθύνη. Φοβερή, φρικτή ευθύνη. Σας το λέγω, φοβερή ευθύνη. Αλλά ακόμη αξιοπρόσεκτον είναι αυτό που λέγει ο Κύριος, ότι ου βάλω εφ' ημάς άλλο βάρος. Δεν σας βάλω άλλο βάρος. Οπωσδήποτε το Ευαγγέλιο του είναι ένα βάρος. Είναι ένα κόπος. Αλλά μας το βεβαιώνει ο ίδιος το Ευαγγέλιο του. Ο ζυγός μου Χριστός και το φορτίον μου ελαφρώνεστη. Πότε είναι χρήσιμος ο ζυγός του Κυρίου και πότε είναι το φορτίο του ελαφρύ? Όταν πραγματικά θέλουμε να σωθούμε. Και το ορθόδοξο κήρυγμα και η παράδοση της Εκκλησίας, όπως μας παρεδόθη και ο Κύριος μας είπε, να το κρατούμε καλά, είναι το κήρυγμα της σωτηρίας μας.